Σας χαιρετώ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να συναντιόμαστε πιο συχνά, να μπορώ να σας αναγνωρίζω και στον δρόμο, να μπορώ να σας γνωρίζω σε όποιο χώρο και να σας βλέπω, για να μπορούμε να συνεργαστούμε και να δημιουργούν και ιδέες για την κοινωνία και τη ζωή μας όταν βλέπομαστε. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου. Είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία μαζί σας και αυτή η συζήτηση που βάλατε σαν θέμα είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά σας και πολύ σοφό. Μόνο που μου λείπει ένα αγόρι εδώ δίπλα μας. Δεν βλέπω κανένα αγόρι, αλλά σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία σε αυτό το θέμα. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Γιατί έχει να κάνει με αυτό που βιώνουμε εμείς οι γυναίκες. Φυσικά, πολλοί πολιτικοί ίσως σας λένε παρόμοια λόγια. Ακόμα και οι συντηρητικοί πολιτικοί συνηθίζουν να κουλακεύουν την νεολαία. Αλλά όταν νιώθουν ενόχληση, σταματάνε την προσπάθεια. Επειδή εσείς ανήκετε στην κοινιά του Αλέξη Γρηγορόπουλου, που δολοφονήθηκε από την αστυνομία, θα θυμάστε ότι οι συνηθισμένες κουλακίες των πολιτικών προς τους νέους εξαφανίστηκαν όταν βγήκατε κατά χιλιάδες στους δρόμους σε αυτή την πρωτοφανή έκρηξη θυμού. Σας είπαν, μας είπαν, γιατί και εγώ ήμουν εκεί, τις πρώτες μέρες πριν να γίνει η επίθεση, αλήτες, κακομαθημένα, παλιόπαιδα και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι καλά να τα ακούσει ο άνθρωπος. Εγώ ό,τι θυμάμαι από εκείνες τις ημέρες, ακόμα την επόμενη μέρα, 7 Δεκέμβρη, που πήγαμε και κάναμε κατάληψη στα συνδικάτα, γινόντουσαν κάθε μέρα συνεδριάσεις, κάθε μέρα συζητήσεις για να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία, από πού εμφανίστηκε αυτό, για ποιο λόγο μας έτυχε στην κοινωνία μια τέτοια επίθεση και τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας. Βέβαια, εμένα ήταν δύσκολο κάθε βράδυ να συμμετέχω, γιατί εγώ δούλευα 5:30-11:30 το βράδυ, αλλά σε όσες μέρες ήμουνα ελεύθερη, πήγαινα και υπήρχε μια έτσι αναταραγμένη, μια πολύ έντονη μέσα μας προσπάθεια να δούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία μας τότε. Αλλά μετά, χωρίς να το θέλω και να το επιδιώκω, συνδέθηκα κατά κάποιο τρόπο με αυτήν την εξέργηση το Δεκέμβριο του 2008, όταν δέχτηκα την επίθεση παραμονές των Χριστουγέννων. Εγώ τότε ήμουνα μεταξύ ζωής και θάνατο στο νοσοκομείο, αλλά άκουγα από τα παράτερα αίματα και αργότερα ότι πολλοί από τους εξεγερμένους νέους εκείνο το Δεκέμβριο κατάλαβαν πόσο στενή σύνδεση υπήρχε ανάμεσα στην δολοφονία του Αλέξη και την δολοφονική επίθεση αναντίον μιας μητέρας που είναι μόνη γονέας. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο σε μένα να το καταλάβω, πως με ένα στόχος πήγαν να καταστρέψουν δύο ζωές και ένα παιδί το οποίο δεν έφταιγε με τίποτα για την απληστία τους και την κοινωνία που είχαμε. Ήταν πολύ μικρός. Όλα τα άλλα κάπως τα καταλαβαίνα, επειδή ήμουν γυναίκα, επειδή ήμουν δραστήρια, επειδή δεν συμφώνησα μαζί τους, επειδή ήμουν και μετανάστρια, έφυγε από εδώ, πήγαινε στη Βουλγαρία να τα κάνεις αυτά. Αλλά ότι δεν προσέξανε ότι έχω ένα παιδί
Επιτρέψτε μου λοιπόν να νιώθω λίγο πιο κοντά στη γενιά σας από άλλους. Φυσικά, γιατί έχω και ένα γιο που είναι κοντά στην ηλικία σας και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να πιστέψω ότι σας καταλαβαίνω. Είμαι από τη φύση μου ενάντια της βίας. Απορρίπτω τη βία και αυτός είναι και ο λόγος που απορρίπτω το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που επικρατεί σήμερα. Γιατί είναι γεμάτο βία, όχι μόνο από τη βία των πολέμων, της προσφυγιάς, της καταποίησης, αλλά από τη βία της σκληρής εκμετάλλευσης στην δουλειά, τη βία της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κομμάτι αυτής της βίας είναι και η βία που στρέφεται κατά των γυναικών. Η καταπίεση της γυναίκας από το αντρικό φύλο δεν είναι φυσικά κάτι καινούργιο. Είναι υπόθεση χιλιάδων ετών στην διάρκεια των οποίων καλλιεργήθηκαν και ρίζωσαν στα μυαλά των ανθρώπων τα στερεότυπα για την κατώτερη θέση της γυναίκας και για την εξουσία ζωής και θανάτου που μπορεί να έχει ο άντρας πάνω στη γυναίκα. Όμως, κάτι κοινωνικό φαινόμενο πρέπει να το βλέπουμε μέσα στο πλαίσιο της εποχής του. Έτσι, τις αιτίες της βίας που ασκείται σήμερα στις γυναίκες πρέπει να τις αναζητήσουμε όχι μόνο στις παντάρχες σκουριασμένες αντιλήψεις για την ανώτερη θέση των άντρα αφέντη, αλλά και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον κόσμο. Για παράδειγμα, σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια πρόσφυγες που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες βρίσκονται σε πολλαπλάσιο κίνδυνο να αποστούν βία και κακοποίηση. Έτσι, οι πόλεμοι, οι στρατιωτικές επεμβάσεις, η καταστροφή ολόκληρων χωρών, οι έμφυλοι πόλεμοι γίνονται η βασική αιτία έξαρσης της βίας εις βάρος των γυναικών προσφύγων. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Εκατομμύρια γυναίκες χρειάστηκε να μεταναστεύσουν για να ζήσουν στις οικογένειές τους. Δεν είχαν την πολυτέλεια να διαλέξουν τη δουλειά, τι δουλειά θα κάνουν, σε ποια σπίτια θα πάνε ως οικιακές βοηθοί, πόσο ασφαλής θα είναι ο δρόμος της μετανάστευσης. Χιλιάδες έπεσαν θύματα δουλεμπόριου, εγκληματικών κυκλωμάτων και τράφικαν. Trafficking. Υπέστησαν κακοποίηση, εκπόρευση. Κάποιες δολοφονήθηκαν. Άραγε, η απίστευτη βία που ασκήθηκε σε αυτές τις γυναίκες ήταν άσχετη με το γεγονός ότι στην πολιτισμένη Ευρώπη υπήρχε μια αγορά έτοιμη να τις εκμεταλλευτεί με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Η καθημερινή έμφυλη βία, η βία που υφίσταται οι γυναίκες ακόμα και στα σπίτια τους, είναι στενά δεμένη με τη βία των οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Η φτώχεια, η ανεργία, η βιαιή πτώση του βιωτικού επίπεδου και μεγεθύνει τη βία στην οικογένεια και στην εργασία και την εργασία. Αυτό συνήθως το αποκρύπτουν ή το λένε πολύ συγκαλυμμένα οι διεθνείς οργανισμοί στις εκθέσεις τους. Αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών σαν ένα πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο φαινόμενο. Δεν είναι ουδέτερο φαινόμενο. Η υλική βάση της έμφυλης βίας είναι ανισότητα μεταξύ
αντρών και γυναικών, ξέρουμε ότι από τα θέλη του 19ου αιώνα και μετά η επέκταση της βιομηχανίας και του καπιταλισμού στον κόσμο απέτησε φθηνά εργατικά χέρια. Ανάμεσα τους χέρια γυναικών και παιδιών. Επίσης, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι του 20ου αιώνα προκάλεσαν μεγάλη ζήτηση εργασίας γυναικών που ήταν και πιο συμφέρουσα γιατί ήταν άφθονη και πιο φθηνή. Ακόμη και σήμερα, παρότι στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχουν πια νόμοι που επιτρέπουν να αμείβονται για την ίδια δουλειά λιγότερο οι γυναίκες από τους άντρες, η ανισότητα στους μισθούς φτάνει το 20%. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις συντάξεις. Το λένε τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι αριθμητικά περισσότερες και στις νεότερες γενιές έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους άντρες. Αυτή η πραγματική ανισότητα τρέφει το στερεότυπο της ανδρικής ανωτερότητας και είναι σε μεγάλο βαθμό συνένοχη για τα φαινόμενα έμφυλης βίας. Φυσικά, το γιατί ένας άντρας φτάνει στο σημείο να χτυπήσει και να κακοποιήσει μια γυναίκα είναι μια πολύπλοκη ψυχολογική διαδικασία που οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι μπορούν να την εξηγήσουν. Είναι μια διαδικασία από γενιές, δεν είναι κάτι άμεσο. Εμείς θα συγκρατήσουμε την μεγάλη εικόνα. Η καταπολέμηση της ανισότητας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες είναι ίσως το σημαντικότερο μέσο για να περιοριστεί η βία κατά των γυναικών. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι στις επιχειρήσεις αλλά και στον δημόσιο τομέα, στις θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών, η τεράστια πλειοψηφία είναι άνδρες, ακόμα και σε κλάδους που οι γυναίκες εργαζόμενες είναι περισσότερες. Αυτό βάζει τις γυναίκες σε αδύνατη θέση. Γι' αυτό έχουμε πολλά κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης προϊσταμένων σε γυναίκες υπάλληλους. Και η σεξουαλική παρενόχληση είναι το πρώτο βήμα πριν τη βία και την κακοποίηση. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι θέλει να αντιμετωπίσει την ανισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία. Θέλει να ενισχύσει τη θέση της εργαζόμενης γυναίκας και μητέρας. Όμως, οι διακηρύξεις έρχονται σε αντίθεση με την πράξη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή την περίοδο συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο Οδηγία για την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η οδηγία που προτείνει η Κομισιόν λέει, με λίγα λόγια, ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα ώστε να διευκολύνονται οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες να παραμένουν στην εργασία τους, να έχουν περισσότερες άδειες για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, χωρίς όμως να μένουν πίσω στην καριέρα τους. Πώς όμως προτείνει να γίνει αυτό? Με το να έχουν οι μητέρες εργαζόμενες δυνατότητα για ευέλικτη εργασία. Δηλαδή, λιγότερες ώρες δουλειάς, ή κυλιόμενο ωράριο ή δυνατότητα εργασίας από απόσταση αφόσον βέβαια συμφωνεί ο εργοδότης. Εδώ έχουμε μια καθαρή υποκρισία, γιατί από τη μια πλευρά αναπαράγεται το στερεότυπο ότι η φροντίδα των παιδιών είναι γυναική υπόθεση και από την άλλη πλευρά η διευκόλυνση της γυναίκας μητέρας χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να επεκταθεί η ελαστικοποίηση της εργασίας. Είχε μια πρόταση που συζητιόταν 14 χρόνια. Έτσι. Αν η γυναίκα θέλει να δουλεύει μειωμένο ωράριο, 7-8
το 11 και 14 χρόνια. Και μετά σύνταξη. Από πού? Φτώχεια πάλι. Πράγμα που θέλουν πολλοί οι επιχειρήσεις, έτσι όμως οι γυναίκες σμπρώχνονται σε υποβαθμισμένες θέσεις εργασίας. Η ανισότητα σε βάρος των συνεχίζεται. Φυσικά, δεν πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σημαντικές κατακτήσεις στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Η σημαντικότερη είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχει υπογράφει από το 2011, έχει υπογραφεί από το 2011 και έχει επικυρωθεί από 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό θα την επικυρώσει και η Ελληνική Βουλή. Το νομοσχέδιο που έχει φτιάξει η Γενική Γραμματεία Ισότητας έχει μπει σε διαβούλευση και πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας. Και αυτό γιατί επιβάλλει σημαντικές υποχρεώσεις στα κράτη. Θα πρέπει να φτιάξουν υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης των γυναικών, να τους προσφέρουν νομική και κοινωνική βοήθεια, να επιβάλλουν βαριές ποινές στους δράστες της βίας. Οι υποχρεώσεις αυτές όμως έχουν κόστος. Απαιτούν χρήματα και αλλαγές στην νομοθεσία και αυτό πολλές φορές αποφεύγουν να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Για το ίδιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να νεοθετήσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ως η νέα οντότητα 28 κρατών. Αλλά έγινε μια μελέτη η οποία βοήθησε να καταλάβουν ότι κοστίζει πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει μια ρύθμιση και είναι όλο στο χάος στην Ευρώπη με τα θέματα της γυναίκας. Και έτσι καταλάβαν με τη μελέτη, με τα ποσοστά, ότι είναι καλύτερο να εντάξουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στην νομοθεσία τους όλες οι χώρες. Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις που δίνουν παραδείγματα απίστευτα, αλλά είναι επειδή δεν θέλουν να περάσουν τη συνθήκη και ένα επιπλέον λόγο, επειδή θα έχουν επιπλέον δικαιώματα οι πρόσφυγες, οι γυναίκες που έρχονται και έχουν δεχτεί βία έως να φτάσουν στην Ευρώπη. Μακάρι όμως να μπορούσαμε να εξαφανίσουμε την ανισότητα και τη βία κατά των γυναικών με νόμους και διατάγματα. Ξέρουμε ότι αυτό απαιτεί τεράστιες αλλαγές στην κοινωνία, αλλά και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στη κουλτούρα που έχουμε σαν γυναίκες και σαν άντρες, στη κουλτούρα που αποκτούν τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, από τα πρώτα βήματα της ζωής τους. Σε αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο, στα πρότυπα που παίρνουν από την οικογένεια, στον τρόπο που οι μητέρες και οι πατέρες θα μιλήσουν στα παιδιά τους για τον έρωτα, για το σεξ, για τα ίδια τους τα σώματα και το πώς λειτουργούν. Στον τρόπο που εσείς οι νέοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, αντιμετωπίζετε ο ένας τον άλλον σε μια φιλική ή ερωτική σχέση. Άντρες και γυναίκες είμαστε διαφορετικοί για να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον, όχι για να ανταγωνιζόμαστε. Αυτή είναι η φύση μας. Τα χέρια μας είναι φτιαγμένα για να δουλεύουν, να χαϊδεύουν, να αγκαλιάζουν, όχι να χτυπούν. Να προτείνουν, να βοηθήσουν.
Ονειρεύομαι και εγώ μια νέα κοινωνία ανδρών και γυναικών που θα τους είναι άγνωστη η εμφυλιβία. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι τόσο άπιαστο όνειρο όσο φαίνεται. Σκεφτείτε ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη γενιά των παππούδων μας και ποια είναι σήμερα. Μέσα σε μερικές δεκαετίες δράσης του γυναικείου κινήματος διανύσαμε απόσταση αιώνων. Είναι ρεαλιστικό, καλύψουμε την... Είναι ρεαλιστικό να ονειρευόμαστε ότι τα επόμενα χρόνια θα καλύψουμε και άλλη απόσταση. Εύχομαι να είστε εσείς η γενιά που θα καλύψετε αυτή την απόσταση μέχρι να υπάρχει ανθρωπότητα πάνω στη γη. Ευχαριστώ.